Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, σήμερα 4 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Θα ξεκινήσουμε με μια έκτακτη είδηση, καθώς λίγο μετά τις 8 σημειώθηκε ένοπλη ληστεία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σούπερ μάρκετ Αράπη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στην οδό Ζακύνθου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήσαν δύο. Κουκουλοφόρος μπήκε στο σούπερ μάρκετ και απείλησε με όπλο τις υπαλλήλους για να αποσπάσει χρηματικό ποσό, ενώ ο συνεργός του τον περίμενε ακριβώς απ' έξω. Να καλησπερίσω τον Δημήτρη Αβραμίδη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Πάμε και στο Μάνθο Ευαγγελίο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο. Μάνθο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας τις νεότερες πληροφορίες. Βρισκόμαστε λοιπόν έξω από το κατάστημα, το σούπερ μάρκετ Αράπη, στην οδό Ζακύνθου. Ήταν 2 λεπτά πριν από τις 8. Όταν ξαφνικά στο μπροστινό ταμείο, που ίσως μπορεί να βλέπετε, εμφανίστηκαν δύο άντρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ο ένας προέβαλε πιστόλι σε ταμεία. Πολύ γρήγορα του έδωσε ό,τι χρήματα υπήρχαν, γιατί σκοπός, όπως μας είπαν οι άνθρωποι εδώ του σούπερ μάρκετ, ήταν να διαφυλάξουν την ακεραιότητα των πελατών που ήταν μέσα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, που αρκεί να σας πω ότι οι πελάτες που βρίσκονταν στο πίσω μέρος δεν πήραν καν είδηση, και αυτό ήταν, όπως λένε, υπεύθυνοι του καταστήματος το καλύτερο. Οι άγνωστοι δράστες μιλούσαν ελληνικά, όπως μας είπαν οι υπάλληλοι. Έφυγαν πολύ γρήγορα με ένα ποσό που δεν ήταν ούτε μικρό, αλλά ούτε και πολύ μεγάλο. Κατάφεραν, πήραν λοιπόν. Δεν προχώρησαν στα υπόλοιπα ταμεία. Επαναλαμβάνω, στο ταμείο που πιθανόν μπορεί να βλέπετε τώρα, να έχετε εικόνα. Ναι, βλέπουμε, Μάρθο. Σε 2 λεπτά, Αλέξανδρε, έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι όλα έγιναν ανώδυνα. Δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα. Και ελάχιστοι πελάτες, θα έλεγα, το πήραν και χαμπάρι. Μάρθο, ήταν κουκουλοφόροι οι δράστες ή ο δράστης? Ήταν κουκουλοφόροι, είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους. Και ο ένας με απειλή πιστολιού ζήτησε να τη δώσει αμέσως όσα χρήματα είχε. Μάλιστα. Διέφυγαν με μοτοσυκλέτα, με αυτοκίνητο, με τι τρόπο, Μάρθο? Έφυγαν τρέχοντας προς τη γωνία, όπου προφανώς τους περίμεναν συνεργοί τους. Έχουμε εκτίμηση για το ποσό, για τη λία της ληστείας? Δημήτρη μου, σας είπα πριν από λίγο ότι αυτό που μπορούν να μας πούνε ήταν ότι το ποσό δεν ήταν ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Μέσαιο. Καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί όλη την ημέρα. Θα υπήρχαν κάποιες αρκετές πράξεις στο συγκεκριμένο ταμείο. Μάλιστα. Μάθω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνδεθούμε για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.